Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχουμε τη χαρά και την πραγματική τιμή να φιλοξενούμε μετά από αρκετό καιρό στο στούντιο του Μιλτέρ τον επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, τον Ναύαρχο Κοσμά Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, καλώς ήρθατε στο Μιλτέρ. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Οι εξελίξεις έχουν τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Αναγκαστικά θα ξεκινήσω από την Τουρκία. Πάντα υπάρχει ένας άγνωστος χ στις εξελίξεις. Δυστυχώς είναι ένας άγνωστος χ ο οποίος έχει στοιχήσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Αναφέρομαι στο σεισμό που έγινε. Ο οποίος φαίνεται ότι ενδέχεται να προκαλέσει ένα ντόμινο εξελίξεων. Σας ανησυχεί η αντίδραση του καθεστώτος Ερντογάν μετά από αυτό τον σεισμό? Για παράδειγμα, πιστεύετε ότι μπορεί να πάει πίσω τις εκλογές και τι μπορεί να σημάνει αυτό για τα ελληνοτουρκικά? Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του σε σχέση με τις εκλογές. Δεν θα αποκλείσω τίποτα, διότι είναι αυτό το τραγικό γεγονός, το οποίο πήρε μέρος και η Ελλάδα και με τον τρόπο της δίνει και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες, προωθώντας τον πολιτισμό μας. Άρα ο Ερντογάν είναι πολύ πιθανό να πάει και πίσω τις εκλογές, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το... Μπορώ όμως να το σχετίσω με την πρώτη... με το πρώτο σκέλος της ερωτήσεως, αν αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί ή δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Θα έλεγα πολύ δε περισσότερο, εάν κάποιος ανησυχούσε στο παρελθόν, θα πρέπει να ανησυχεί λιγότερο μετά από αυτό το γεγονός, γιατί είναι πάρα πολλά τα θύματα και λογικά και ανθρώπινα, και όσο σκληρός ή τοξικός κι αν είσαι, οι προτεραιότητες πάνε στην αποκατάσταση αυτής της τραγωδίας. Επομένως, εκεί θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Παραμένει επομένως η προτεραιότητα στην Συρία και δεν μπορώ να δω ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση πλέον αυτών που, τον οποίο ξέρουμε. Γνωρίζουμε ότι ο Ερντογάν θέλει χώρο και ρόλο στο Αιγαίο. Αυτό θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Δεν πρόκειται να σταματήσει και όσο περνάει ο καιρός και εμείς είμαστε άπαρχοι και του κατευνασμού, θα εντείνεται. Δεν βλέπω ανησυχία δηλαδή. Έχει ξεκινήσει τα τελευταία 24 ώρα μία συζήτηση στην Αθήνα. Ακούμε από τα μέσα ενημέρωσης όλο και συχνότερα τη διπλωματία των σεισμών να επανέρχεται. Αυτό που επιχειρήθηκε το 1999 και δεν είχε βέβαια καμία επιτυχία. Πιστεύετε ότι μπορούμε να κερδίσουμε έστω κάποιους μήνες μέσω αυτής της διπλωματίας των σεισμών, ότι το κλίμα κάπως θα αποκλιμακωθεί? Όσο και με τη διπλωματία του Ζεϊμπέκικου. Όχι, δεν πιστεύω στη διπλωματία των σεισμών. Τη διπλωματία των σεισμών τη βλέπω σαν ανθρωπιστική υποχρέωση, ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, σαν ανθρωπιστική υποχρέωση που έχουμε προς όλους τους λαούς και όλους τους ανθρώπους, διότι είμαστε ανθρωποκεντρικοί. Άρα δεν βλέπω ότι η διπλωματία των σεισμών θα βοηθήσει περισσότερο ή λιγότερο στην ένταση. Τα συμφέροντα των λαών, μάλλον οι εντάσεις, η διπλωματία στηρίζεται στα συμφέροντα των λαών. Και όποιος αυτό το έχει συνειδητοποιήσει, ότι πρώτα έρχεται η πατρίδα, ο άνθρωπος, η πατρίδα, η ύπαρξη της πατρίδος και θα πρέπει να πάει σύμφωνα με τα συμφέροντα, τελείως. Ούτως ή άλλως το έχει πει και ο Θουκυδίδης. Αναλόγως των καιρών, αποκτούμε φίλους ή εχθρούς. Αναφέρατε την πολιτική του κατευνασμού, την οποία υπηρετεί νομίζω σταθερά όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα, τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας. Δεν βλέπω κάποια σημαντική διαφορά σε αυτό, είτε στην Δημοκρατία, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε στο ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι αυτό έχει ατονίσει το μήνυμα αποτροπής που πρέπει να στέλνουμε στην Τουρκία? Εμείς, ο κατευνασμός είναι η σχολή, γιατί υπάρχει και άλλη σχολή. Είναι, πώς λέμε, η σχολή φρεγατών και κορβετών στο ναυτικό. Αυτή είναι η σχολή, κατάλαβα, ναι, της διπλωματίας. Mm. Είναι η σχολή του κατευνασμού ή η σχολή, να πούμε, στην περιοχή μας, της αποτροπής, της ισχυρής αποτροπής, να πούμε στην περιοχή μας που έχει το Ισραήλ, παράδειγμα. Εντάξει, και την Παλαϊκή του Άμυνα. Από αυτές τις δύο σχολές επικράτησε η σχολή του κατευνασμού. Κατά κράτος έχει επικρατήσει. Ενώ γνωρίζουμε και από την ιστορία, αλλά κυρίως εμείς, λόγω που ξέρουμε τα Θουκυδίδου ιστορίες που διδάσκονται σε όλες τις στρατιωτικές σχολές, ότι ο κατευνασμός τελικά θα σε οδηγήσει, θέλεις σε πόλεμο και δεν θα είσαι και έτοιμος.
Άρα εξακολουθεί, βλέπω, η σχολή του κατευνασμού. Τώρα κάτι ψηλο... να μην πω κραυγές, δεν μου αρέσει η λέξη. Κάτι κορώνες που βγαίνουν από το Υπουργείο Εξωτερικών, εμένα δεν με έχουν πείσει. Από πίσω εξακολουθεί να είναι η σχολή των 6 ναυτικών μιλίων, το, να πούμε για τις πρέσπες που δεν γίνεται τίποτα, να πούμε για την συνθήκη των πρεσπών, δηλαδή αυτό είναι κατευνασμός. Παντού κατευνασμός. Παντού κατευνασμός. Και έχετε δίκιο ότι είναι διαχρονικά αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι ή έχει πιστωθεί και δικαίως στη σχολή του τέος Πρωθυπουργού, του κ. Σημίτη. Ξέρετε, τώρα θα φέρω την κουβέντα πιο γρήγορα στο πολεμικό ναυτικό από ό,τι σχεδίαζα. Έγινε μια κίνηση η οποία θα μπορούσε κάποιος να την εντάξει σε αυτό το κλίμα κατευνασμού. Και αναφέρομαι στην αποστρατεία του αρχηγού Στόλη, του κ. Λιμπέρη. Θα επαναλάβω κουραστικά για όσους μας παρακολουθούν τακτικά ότι τον κ. Λιμπέρη δεν έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου, ούτε έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Απλά με όσους μιλούσα και μίλησα με πολλούς, όλοι κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι ήταν ένας άριστος επιχειρησιακά αξιωματικός. Η απόδειξη της αριστείας του ήρθε το καλοκαίρι του 2020, όταν εμείς οι δημοσιογράφοι που καλύπτουμε το Υπουργείο Άμυνας, στα τηλέφωνα ήμασταν έκπληκτοι και λέγαμε πόσο γρήγορα ο ελληνικός γυρασμένος, με πολλά προβλήματα ελληνικός στόλος, βρέθηκε πριν τον τουρκικό εκεί που έπρεπε. Αυτόν τον αρχηγό λοιπόν τον αποστρατεύσαμε. Είναι ένα μήνυμα ενισχυτικό του κατευνασμού. Μάλιστα. Ναι, δεν είχα σκεφτεί αυτή την προσέγγιση. Πάει λίγο το μυαλό μου και στο... Εγώ το θύμα Λιμπέρη έτσι το προσέγγισα. Ότι ένας αρχηγός στόλου που έκανε αυτό που έκανε το καλοκαίρι του 20, δεν καταλαβαίνω γιατί τέθηκε θέμα αποστρατείας του και δεν μας το έχει εξηγήσει κανένας. Είναι καλό πάντως να γνωρίσετε τον κύριο Λιμπέρη. Κάποια στιγμή τώρα που είναι απόστρατος θα γνωριστούμε. Είναι added value. Ναι. Και οι ιδέες του και λοιπά, και οι παραστάσεις προφανώς τις οποίες είχε. Μου θυμίζει λίγο και το 2013, αντίστοιχοι αξιωματικοί που αποστρατευτήκανε, δύο μάχημοι και ένας μηχανικός, που ήταν εξαίρετοι. Και τον κύριο Γουραζέλη και τον κύριο Κονιδάρη, εννοείτε. Σωστό. Μάλιστα. Και ο ένας μάλιστα από υπαρχηγός στο Έχω μνήμη. Θυμάμαι. Μα, έχετε, ναι. Που καμιά φορά διερωτάται κανένας μήπως παίρνουμε εντολές από τη ΜΙΤ. Το μήνυμα απέναντι, όντως ο κύριος Λιμπέρης είναι πασίγνωστης επαγγελματικής αξίας. Δηλαδή αυτά που γράφονται, λέγονται, εγώ απλώς το ξέρω και η γνώμη μου μπορεί να πει κανένας ότι είναι και biased. Δηλαδή επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά, τον είχα διοικητή, τον άκουγα και λοιπά, ήξερα την επαγγελματική του αρτιότητα. Ναι. Όχι, δεν είναι μόνο επάργεια, αρτιότητα κλπ. Ναι, αλλά λόγω των σχέσεων μπορεί κάποιος να πει εντάξει, έχετε συνυπηρετήσει μαζί, τον είχες κυβερνήτη, τον είχες διοικητή, τον έκανες αυτό, άρα δεν είσαι... Η αξία του κυρίου Λιμπέρη είναι πασίγνωστη. Άρα το μήνυμα που εδόθηκε απέναντι είναι λάθος. Δηλαδή είχαμε έναν αρχηγό στόλου, θα έλεγα το βλέπω σαν ομάδα και όχι σαν άτομο, βέβαια υπό την ηγεσία του αρχηγού στόλου, όχι μόνο ο στόλος βγήκε... Αστραπιαία. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να γυρίσουν και τουρκικά πλοία πίσω. Διότι ξέρω και πώς ήταν ανεπτυγμένα και πώς ήμασταν ανεπτυγμένοι. Η ουσία ήταν ότι το πλήρωμα, τα πληρώματα του στόλου είχαν εμπιστοσύνη στον αρχηγό τους. Και αυτή ήταν, για μένα αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Ότι έχουμε εμπιστοσύνη στον αρχηγό, άρα μπορούμε να θυσιαστούμε για την πατρίδα, διότι έχουμε ηγέτη ο οποίος ξέρει το τι θα κάνει και εκείνη την περίοδο. Θέλω να πω όμως και να ειδικά στον κόσμο και στον ελληνικό λαό ότι και ο νέος αρχηγός στόλου είναι αντάξιος. Ο κύριος Κατάρας, ναι. Ο κύριος Κατάρας ήταν υπαρχηγός του κύριου Λιμπέρη για 2 χρόνια. Έχει την εμπειρία, είναι αρχηγός τάξεως, έχει βγει έξω στο ΝΑΤΟ. Μπορώ να πω χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι δύο αρχηγοί, δηλαδή όταν ο ένας ήταν αρχηγός και ο άλλος ήταν ο υπαρχηγός του, αυτοί οι δύο αρχηγοί δεν μιλούσαν με το στόμα, μιλούσαν με τα μάτια. Άρα έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο σχήμα του στόλου, καθώς επίσης ότι ο στόλος έχει, άμα το δείτε, διοικητή φραγατών, έχει βγάλει αυτή τη στιγμή σε σκέρες θέση, έχει αρίστους αξιωματικούς.
Ναι, ουδείς το αμφισβητεί αυτό. Αρίστους. Άρα, όντως, το μήνυμα προς τα απέναντι ήταν αρνητικό. Αλλά η νέα μετάθεση του αρχηγού Στόλου, θεωρώ ότι αν είχαν κάποια αμφιβολία οι απέναντι, ισορρόπησε. Απλώς στην εξέλιξη των καταστάσεων, βλέποντας κανένα το τι θέλουμε το ναυτικό, το πώς το θέλουμε, προφανώς θέλουμε την ιεραρχία, να ανανεώνεται η ιεραρχία, οι νέες ιδέες κλπ. Είναι αν αυτό είναι το βέλτιστο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα πάντως επάνω σε αυτό. Και οι δύο αρχηγοί είναι άριστοι. Ένα από τα πλεονεκτήματα του κ. Λιμπέρη, αυτό που εισέπραξα από τον κόσμο, ήταν ότι πραγματικά ενέπνεε το προσωπικό του Στόλου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν αρχηγό Στόλου, αρχηγό γενικά. Ο κύριος Λιμπέρης ήταν παγκοσμίας εμβέλειας. Έχω τις ευαρέσκειες που έχουν κάνει όταν ήταν κυβερνήτης σε νατοϊκή δύναμη, το πώς ως κυβερνήτης, το πώς απέδειξε την αξία του, αλλά το ίδιο είναι και ο κύριος Κατάρας. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Δηλαδή, συμφωνώ τελικά το πώς επιλέγουμε την ηγεσία μας. Εγώ περισσότερο το βλέπω αυτό, γιατί δεν έχω να πω τίποτα πραγματικά. Δηλαδή, οι αρχηγοί τους θεωρώ εισάξιους, για να είμαι ειλικρινής. Το πώς επιλέγουμε την ηγεσία μας και πώς η ηγεσία μας, για να αποφεύγονται διάφορα, θα πρέπει να είναι ικανή. Εντάξει, ικανή, διότι απέδειξε στους απέναντι ότι, δηλαδή, αν ήταν αρχηγός, θα είχε και την προβολή, την αντίστοιχη των μέσων, το πώς η Ελλάδα θεωρεί τον κύριο Λιμπέρη. Έχει σημασία και το πώς συμπεριφερόμαστε όμως σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ θα μου επιτρέψετε τη δημοσιογραφική καχυποψία, αλλά νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι μου συμφωνούν ότι υπάρχει μια προσπάθεια απαξίωσης του πολεμικού ναυτικού γενικότερα τα τελευταία 3 χρόνια, και για να μην κρυβόμαστε, όσο καιρό είναι αρχηγός ηγεθά ο κύριος Λόρος, και αυτό φάνηκε, νομίζω ήταν πασιφανές, στη διαδικασία της τελετής παραλαβής παράδοσης του αρχηγού Στόλου. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, αν κάνω λάθος συγχωρήστε με γιατί είσαστε παλιότερος, που καθυστέρησε τόσο πολύ να γίνει τελετή, νομίζω κοντέψαμε 15 μέρες. Σωστό. Και με αφορμή το πένθος για τους δύο πιλότους, παρά το γεγονός ότι τέθηκε το αίτημα να αναβληθεί η τελετή για άλλες 2 μέρες, τι 13-15 μέρες δεν είχε καμία σημασία, αυτό απερίφθη, ο κύριος Λιμπέρης έφυγε από το Στόλο όχι με τις τιμές που θα έπρεπε, με τη λαμπρότητα, αν το πω, όχι με τις τιμές, με τη λαμπρότητα που θα έπρεπε. Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Ναι, όντως είναι μια τελετή που δεν έχει ξαναγίνει. Να πούμε ότι ο κύριος Φλόρος είναι μια ισχυρή προσωπικότητα. Έχει και μια εκπαίδευση τέτοια. Μου θυμίζει λίγο, δηλαδή πάω λίγο πίσω, 40 χρόνια πίσω κλπ. Στη σχολή δοκίμου που είναι κόλλατα που σου μιλάω. Ενώ όταν ανεβαίνεις επάνω στην ιεραρχία, θέλεις την διαδραστικότητα, την δεν λέω διακλαδικότητα, θέλεις τις αντίστοιχες ιδέες του κλάδου. Ο κάθε κλάδος εκπαιδεύει το προσωπικό του με συγκεκριμένη νοοτροπία. Και έχει συγκεκριμένη νοοτροπία, διότι έτσι θεωρεί ότι είναι καλύτερο για να νικήσει. Η νοοτροπία που παίρνουν τα στελέχη του κάθε κλάδου είναι ευλογία. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει και διαφοροποίηση το πώς σκέφτεται ο στρατός, το πώς σκέφτεται η αεροπορία και το πώς σκέφτεται το ναυτικό. Αυτό θέλει μια ικανή πνευματική ηγεσία να μπορεί να το αντιληφθεί. Είναι ευλογία επάνω σε αυτό. Πάμε τώρα για την τελετή. Όντως, τουλάχιστον από τότε που μπήκα εγώ στο ναυτικό μέχρι και σήμερα, δεν έχω δει τέτοια απαξίωση σε τελετή. Όχι μόνο, δεν λέω στα πρόσωπα, λέτε η λαμπρότητα. Για μένα δεν είναι η λαμπρότητα του αρχηγού Στόλου ή το πρόσωπο. Είναι ο θεσμός, είναι ο τίτλος, είναι οι αξίες του όπλου και οι παραδόσεις. Και αυτές όντως φέτος δεν τηρήθηκαν. Και δεν τηρήθηκαν μόνο για το ναυτικό. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος, διότι αυτό, να πω και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, με ενοχλεί πλέον σαν Έλληνα πολίτη, με αυτό που ακούω το πώς είναι. Θυμάμαι όταν ήμασταν δόκιμοι, τότε μετά την
Χούντα την επταετία, γυρίσαν αξιωματικοί πίσω του κινήματος και υπήρχαν πολύ μεγάλες αντιπαραθέσεις στην στρατιωτική μας ηγεσία. Ήταν τόσο δε μεγάλες οι αντιπαραθέσεις που δεν θα πω τα λόγια που λέγαμε όταν αγωνιζόμασταν οι στρατιωτικές σχολές μεταξύ μας, διότι είναι ντροπή. Αλλά ήταν τόσο μεγάλες οι αντιπαραθέσεις που αυτό που είχε η στρατιωτική ηγεσία περνούσε και στους μικρούς. Εγώ ήμουν δόκιμος τότε. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι είχε δηλητηριάσει τόσο πολύ την ψυχή μας όλη αυτή η διαδικασία που υπήρχε δόκιμος, όχι ένας, παραπάνω, που όταν βλέπαμε έβλεπη στο δρόμο, δύο περιστατικά ξέρω, το ένα καλύφθηκε, παίρνανε τούρτα ή πάστα και τους το πετούσαμε στη στολή. Τόσο ήταν αυτή το δηλητήριο που λέγαμε. Το δηλητήριο που είχε. Και αυτό το δηλητήριο το ζήσαμε τελευταία με στις σχέσεις επάνω που πέρασε στους μικρούς, στα μικρά στελέχη. Όταν έχεις αυτό το πρόβλημα με τον απέναντι, όταν είσαι στο παραένα ότι θα πολεμήσεις και τα μικρά στελέχη, οι νεαροί στην ηλικία θα έλεγα, ανεξαρτήτως βαθμού, να βρίζει το ένα σώμα το άλλο. Ενώ και οι δύο, και λέω και για τις ειδικές δυνάμεις τώρα, έτσι. Ενώ και οι δύο θα πάνε μαζί να πολεμήσουν. Να πολεμήσουν. Είναι, και αυτό δεν φταίνει οι μικροί. Αυτό όπως καταλαβαίνετε φταίει η ηγεσία, στην εμπροκειμένο η στρατιωτική ηγεσία, και αν το δούμε και ευρύτερα, οι δηλητηριασμένες σχέσεις μεταξύ ηγεσίας, είτε αυτό είναι στρατιωτική, είτε διπλωματικο-στρατιωτική, είτε πολιτικο-στρατιωτική, είναι εις βάρος μας. Εκεί που θα είμαστε νικητές, θα βρεθούμε ηττημένοι μόνο και μόνο από την συμπεριφορά ορισμένων ηγετών. Συμπεριφορά ορισμένων ηγετών, πολύ σωστά. Άρα για μένα οι αξίες και οι παραδόσεις του όπλου είναι που πρέπει να τηρούνται και δεν τηρήθηκαν. Ευελπιστώ να μην το ξαναδώ στο μέλλον. Για όλους μας, εδώ και πολλά χρόνια, ζητούμενο είναι η διακλαδικότητα. Νομίζω όμως ότι αυτό έχει λίγο παρεξηγηθεί. Διακλαδικότητα δεν σημαίνει να διαβάζεις ανακοινώσεις των Γενικών Επιτελείων ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού παρίστατε σε εκδήλωση του Ναυτικού ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΘΑ. Δεν είναι διακλαδικότητα αυτό. Αυτό είναι απαξίωση. Ναι, μία προσέγγιση είναι απαξίωση. Η άλλη προσέγγιση που μπορώ εγώ να δω είναι πώς ο καθένας βλέπει τη διακλαδικότητα. Εγώ το λέω διαστρατιωτικότητα. Ναι, ναι, εσείς το λέτε απαξίωση. Ναι, ναι, ναι. Κάποιος τρίτος που μπορεί να έχει περισσότερο χιούμορ να δώσει κάποια άλλη λέξη επάνω σε αυτό. Ίσως πιο βαριά λέξη μπορεί να δώσει. Ναι, έχω ακούσει και πολύ βαρύτερες λέξεις. Άρα είναι το θέμα ότι αυτή την ευλογία, γιατί το είπα και προηγουμένως, το κάθε όπλο έχει τη δικιά του κουλτούρα, νοοτροπία. Αν θέλετε, μπορεί όλοι να έχουμε κοινή αγωγή επειδή είμαστε Έλληνες, αλλά έχουμε όλοι μας διαφορετική εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν το πώς το συνθέτεις, εγώ το λέω ενότητα. Άρα ο τρόπος επιλογής των ανωτάτων αξιωματικών, αν θέλετε, κυβερνητών που μπορώ να ξέρω του ναυτικού, και όσο προς τα πάνω ανεβαίνουμε, το πώς θα πρέπει να τους επιλέγουμε. Ναι. Άρα με την... Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό, κύριε Αρχηγέ. Εγώ εκείνο που... Εγώ έχω μία εμπειρία, όπως την έζησε το ναυτικό, λέω εμπειρία, προσωπική εμπειρία, από σημειοφόρος που εκπαιδεύτηκα στα ΦΟΣΤ, στην Αγγλία, από πληρώματα που είχαν πολεμήσει στα Φόκλαντ, από αξιωματικός μικρός που ήμουν πλήρωμα του Williams V. Pratt, του αεροπλικού που ήταν δίπλα στο Σαρατόγκα στις επιχειρήσεις της Λιβύης το 82 με τον Καντάφη τότε, το 81 με τον Καντάφη τότε, το πώς ενεργοποιήθηκε το σύστημα, το πώς ενεργοποιήθηκαν τα μεγάφωνα του πλοίου, το πώς ενεργοποιήθηκε όλη η πολεμική μηχανή της Αμερικής. Μικρός βέβαια, δεν καταλάβανα τότε, αλλά μου έχουν μείνει παραστάσεις. Έχουν την εμπειρία το πώς χειρίστηκε το Λίμνος την κρίση κάτω στον πόλεμο του Ιράκ, στην Ερυθρά Θάλασσα, και έχω και την εμπειρία, δεν την έζησα προσωπικά, ήμουν σχολή πολέμου των ημείων. Αλλά έχω και προσωπική εμπειρία όταν ήμουν αρχηγός,
ό,τι αφορά την ζουράφα. Ναι. Δεν έχουμε πάρει, δεν έχουμε αλλάξει και αυτό είναι το λάθος μας. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Σωστά. Και εξαρτάται η επιτυχία της κάθε αποστολής, από τη, όχι από τη χημεία, γιατί εμείς κάνουμε το λάθος και λέει θα πρέπει να έχουμε χημεία η αρχηγή, θα πρέπει να έχει χημεία ο Α ή ο Β. Δεν είναι η χημεία αυτός που επιφέρει την νίκη, είναι η ικανότητα και η επάρκεια. Και το, η δυσκολία, να το πω δηλαδή, να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί πολλοί θα έχουν απορία, όταν ο ηγέτης σου, ας πούμε ότι είναι τοξικός, ο πολιτικός σου ηγέτης. Ας πούμε έχεις έναν πολιτικό ηγέτη, τον οποίο βέβαια ψήφισε ο ελληνικός λαός, αυτόν έβαλε να διαχειριστεί τη χώρα, είναι τοξικός. Τι σημαίνει λοιπόν? Ότι εγώ, αυτός θα επιλέξει βέβαια όλους τους τοξικούς. Και εμείς όταν είμαστε όλοι τοξικοί θεωρούμε ότι θα φέρουμε πίσω τη νίκη? Ναι. Γι' αυτό η επιλογή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είμαι πάρα πολύ... Δεν υποστηρίζω η χημεία και πρέπει να έχουμε χημεία και η χημεία το τέτοιο. Διότι η χημεία στην ουσία σημαίνει όχι υπακοή, ούτε υποταγή που δίνουμε στον όρκο μας. Σημαίνει υποταγή ανεφόρων. Και λέει κάποιος πώς είναι δυνατόν, όταν εγώ βλέπω ότι γίνεται λάθος, όταν εγώ βλέπω ότι δεν πάμε καλά, όταν η συνείδησή μου δεν μου το τέτοιο, ότι θα πρέπει να είμαι σιωπηλός. Μια και αναφερθήκατε σε τοξικότητα, υπάρχει πολύ τοξικότητα στο κλίμα. Είπατε πολύ σωστά ότι ο κ. Φλόρος είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Είναι ισχυρή προσωπικότητα, ναι. Ισχυρή προσωπικότητα είστε κι εσείς. Το παρατσούκλι σας, νομίζω το ξέρετε, σας λέγανε Κράνος. Ναι. Λοιπόν. Δεν είναι και θετικό, βέβαια. Δηλαδή, άμα το. δεν είναι και θετικό. Το αναφέρω για να. Ναι. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα για τον κύριο Φλόρο. Άσχημα δημοσιεύματα. Και υπάρχει από την πλευρά του μια σιωπή. Ναι. Είναι επιλογή του, δεν την κρίνω. Κρίνεται όμως ως αρχηγός. Εσείς, αν είχατε ανακαλύψει με αυτόν τον τρόπο ότι σας παρακολουθούσαν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ήσασταν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και σας επιβεβαίωνε επίσημα η ΑΔΑΕ, για να το πάμε στο τέλος, μην πάμε τα δημοσιεύματα, ναι, ότι ναι, σας παρακολουθούσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Θα σιωπούσατε? Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Βέβαια, είναι καλό να ερωτάτε κανένας στον χρόνο και, και την περίοδο για την οποία είναι ακριβώς. Θέλω να μείνω λίγο στο Κράνος που είπατε. είναι καλύτερα να λέτε ότι έχω εδραίες πεπιθήσεις, γιατί όντως οι πεπιθήσεις μου είναι εδραίες και ωραία, δεν είμαι και αρβανίτης. Πάμε λοιπόν στο θέμα των υποκλοπών. Ξέρω τι θα έκανα σήμερα και θα ήμουν και πάρα πολύ καθαρός όπως πάντα και πολύ ενεργητικός. Θέλω όμως να το πάω τι θα έκανα όσο μπορώ να πω, εάν θα ήμουν αρχηγός με την... Δηλαδή δεν ξεφεύγω από το παρελθόν μου. Τώρα ξέρω τι θα έκανα και τι θα πρέπει να κάνει ο εκάστοτε αρχηγός. Έτσι, αλλά τώρα το βλέπω και αποστασιοποιημένα. Πάω όμως να δω με το στερεότυπο που έχουμε, ότι εμείς δεν πρέπει να μιλάμε, ότι κάνουμε κακό να δίνουμε πληροφορίες, και όντως εν μέρη αυτό είναι μέσα στην συνείδησή μας, ότι οτιδήποτε λέγεται είναι, το οποίο λέει τις αδυναμίες μας, είναι κακό. Φεύγοντας από το στράτευμα, και έχω και 10 χρόνια πλέον που έχω φύγει, νομίζω ότι αυτή η σιωπή μας είναι λάθος, δεν είναι χρυσός. Διότι αν δεν μιλάς, δεν πρόκειται να διορθώσεις τα πράγματα. Αυτό εκμεταλλεύονται διάφοροι τοξικοί ηγέτες, με αποτέλεσμα να βλέπουμε την πατρίδα μας να μην διορθώνει. Άρα θα το πω στη μέση, την εικόνα που έχω σήμερα που είναι εδραία, και αυτό που θεωρώ ότι θα έκανα όταν θα ήμουν αρχηγός, που θα το έκανα, γιατί όντως είχα εδραίες πεπιθήσεις. Νομίζω ότι ανεξάρτητα τι πολιτική έχει, είναι λάθος που δεν μιλάμε. Δηλαδή θα ήθελα να ξέρω από τον αρχηγό ποιος είναι ο λόγος ο οποίος παρακολουθούταν. Και επειδή δεν έχω πιστεί ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, διότι άμα ήταν εθνικής ασφάλειας δεν θα ήταν στη θέση την οποία έχει. Άρα ο ελληνικός λαός, και πολλοί με ρωτάνε, και έχει τελικά γιατί... Τι έγινε. Τι έγινε τελικά. Για μην παρακολουθεί το, δεν παρακολουθεί το, είναι άλλος ο τρόπος. Ακούμε και διάφορα άλλα θέματα. Είναι θέματα εκβίασης ή χρηματισμού, μπορείτε να μας πείτε. Δεν έχω την απάντηση. Η απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο από τον ίδιο τον αρχηγό, και
Το λέω αυτό διότι πιστεύω ότι αυτή η απάντηση θα πρέπει να τη δώσει για να εξακολουθήσουν τα στελέχη ή ο ίδιος να βλέπει τα στελέχη στα μάτια. Εγώ είναι σίγουρο ότι δεν ξέρω αν θα το έλεγα δημόσια. Το πιθανότερο είναι να το έλεγα δημόσια. Το μόνο σίγουρο που είναι ότι μέσα στο γραφείο, δεν λέω για το θέμα της ΣΕΙΠ, η οποία την έχω δει να δουλεύει καλά, θα τα έκανα όλα άνω κάτω. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι παρακολουθείται ο αρχηγός ΓΕΘΑ ή αν θέλετε και ο αρχηγός ναυτικού. Όταν, μπορώ να το αντιληφθώ ότι τον παρακολουθούν οι ξένες δυνάμεις, οι μυστικές υπηρεσίες. Και τον άλλον, πρέπει να τον προστατεύσει. Τον άλλον χώρο και πρέπει να προστατεύσει. Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Ναι, ναι, ναι. Και όλη η φιλοσοφία στα υπηρεσιακά τηλέφωνα κλπ. Ακόμη και στα ατομικά είναι αυτό. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι παρακολουθούμαστε. Γι' αυτό και δεν δίνουμε και εντολές. Περίμενα ότι θα μου απαντούσατε. Θα σας πω ότι περίμενα και έχουν περάσει και χρόνια τώρα να τα πούμε. Έχετε μιλήσει δημόσια όταν ήσασταν αρχηγός ΓΕΝ. Ναι. Και μάλιστα για να πω πολύ γρήγορα την ιστορία, ένα συνεργάτη σα με πήρε τηλέφωνο, ήμουν στη Real News τότε, μου είπε ότι ο αρχηγός θέλει να μιλήσει. Δεν το πίστεψα, γιατί δεν είχε μιλήσει κανένα αρχηγός στην ενεργεία. Ναι. Έστειλα κάποιες ερωτήσεις γραπτές και απαντήσατε για τις περικοπές στις ένοπλες δυνάμεις και στο προσωπικό. Ήταν μια δυσέλιδη συνέντευξη στη Real News εν ενεργεία. Ναι. Αυτό λοιπόν, από ό,τι φάνηκε, σας το φύλαξαν. Ναι, εντάξει. Και αποστρατευθήκατε. Σήμερα λοιπόν είδαμε να προσκαλεί ένας πολιτικός, ένας πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, ο οποίος πήγε με στολή σε μια κομματική, κομματική συγκέντρωση. Πώς αισθανθήκατε, εσείς βγήκατε και ήταν και μια συνέντευξή σας πολύ προσεγμένη τότε. Σαν ενεργεία, η συνεντεύξη πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεγμένη. Ναι, ήταν πάρα πολύ προσεγμένη. Όχι, είναι ο θεσμός. Επισημάνατε το πρόβλημα και τέλος. Το τι θέλετε να περάσετε. Και αποστρατευθήκατε. Ναι. Και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο. Γιατί πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, σας είπα ότι νιώθω ότι πηγαίνουμε πίσω, όχι μπροστά. Τώρα βλέπουμε να προσκαλούνται αρχηγοί ΓΕΘΑ σε κομματικές εκδηλώσεις, να πηγαίνουν και να μην είναι γεμίτη. Είναι κάτι που ενόχλησε το προσωπικό πολύ. Ναι, το κατάλαβα. Ναι, έχω την αίσθηση, ιδιαίτερα μετά την αποστρατεύω, γιατί έχω διαβάσει πολλά φιλοσοφικά βιβλία που δεν είχα την τύχη να τα διαβάσω εν ενεργεία που ασχολούμουν με την άμυνα. Οπότε δεν σου δίνεται χρόνος. Ό,τι έχεις μάθει και έχεις εκπαιδευτεί και σου. Και οι παραστάσεις που έχεις από τους μεγαλύτερους είναι και αυτό που φιλοσοφείς. Και δεν μπαίνει σε πολύ βάθος. Εμένα δεν με ενοχλεί οι στρατιωτικοί να βγαίνουν έξω με τη στολή. Εμείς θεωρούμε τους στρατιωτικούς, οι οποίοι τιμούν τη στολή τους κλπ, ότι ανήκουμε σε κάποια, δεν λέω για την Ήπειρο, αφρικανική Ήπειρο να το πω. Δεν είναι έτσι. Εγώ που έχω κάνει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, δεν υπάρχει άτομο το οποίο να μην είναι περήφανο για τη δουλειά που κάνει. Οποιοδήποτε άτομο είναι αυτό. Και λέω για τις δημοκρατίες. Άρα και εγώ σαν στρατιωτικός είμαι περήφανος για το επάγγελμα το οποίο έχω διαλέξει. Άρα δεν ντρέπομαι να φοράω, γιατί ακούω γιατί φοράμε τη στολή και δεν ντρέπομαι να φοράω την στολή μου. Ίσα ίσα είμαι πάρα πολύ περήφανος την στολή την οποία φοράω. Έχω όμως την εδραία πεποίθηση και όσο μεγαλώνω ακόμη περισσότερο ότι ο αρχηγός, οι ηγέτες μάλλον, οι στρατηγικοί ηγέτες δεν ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Είτε αυτός λέγεται υπουργός είτε λέγεται πρωθυπουργός. Οι ηγέτες ανήκουν στο έθνος. Όλα τα δημοκρατικά κράτη, άμα δείτε, και οι Ολλανδοί και οι Άγγλοι και οι Αυστραλοί και οι Αμερικάνοι που τα έχω ζήσει αυτά τα κράτη. Δεν έχει πρόβλημα ο αρχηγός να μιλάει και να λέει τη δικιά του άποψη. Δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσω με τον υπουργό. Προς Θεούς. Μπορεί να έχουμε κάποια διαφορετική άποψη. Ναι. Αλλά όταν έχω ισχυρή άποψη για κάτι που νομίζω ότι είναι στραβά και προφανώς η πολιτική ηγεσία έχει τον πρώτο λόγο και θα πρέπει να πω το τι πιστεύω. Δεν μπορεί δηλαδή ο λαός να χρεώνει, παράδειγμα λέω, στο ναυτικό το ναύσταθμο του Βόλου, όταν, ναι, δεν ξέρω τι απόφαση έχουν πάρει οι ναύαρχοι,
Μάλλον γνωρίζω. Η Ναύαρχη είναι γνωστό ότι είναι ενάντια, κύριε. Ναι, γνωρίζω η πλειοψηφία. Γιατί πλειοψηφία, βέβαια. Προφανώς θα υπάρχει κάποιο. Ναι. Αλλά και ο κόσμος, όταν παίρνει τη γνώμη των Ναυάρχων, είναι καλό να κοιτάει και την υπηρεσία που έχει ο κάθε Ναύαρχος. Ναι. Διότι υπάρχουν Ναύαρχοι οι οποίοι όντως έχουν πολλά πλεύσιμα. Πολύ στο στόλο, παράδειγμα. Λέμε τώρα που είπαμε για τον κύριο Λιπάρη, όπως υπάρχουν και εξαίρετοι αξιωματικοί σε στρατηγικό επίπεδο που είναι επιτελείς. Και ναι. Το βλέπουν και από διαφορετική, και από διαφορετική πλευρά. Άρα, εν κατακλείδη, ναι, θα μιλούσα. Και θα μιλούσα δημοσίως και θα εξηγούσα στον κόσμο για ποιο λόγο πιστεύω αυτό. Και θα έδινα τη δικιά μου την προσωπική την εικόνα, αυτή την οποία έχω. Δεν είναι λάθος που μιλήσαν οι αρχηγοί, οι Άγγλοι αρχηγοί, δεν είναι λάθος που μίλησε ο Αυστραλός, δεν είναι λάθος που μίλησε ο Αγιεθά, ο Γάλλος, επί Μακρόν κιόλας, ναι, θυμάμαι, ναι, καλά, ναι, και αποστρατεύτηκε. Ναι. Αυτό θα είναι ίσως η μοίρα του, αλλά ναι, θα πρέπει να το πει δημόσια. Δεν κάνουν λάθος. Έχετε δίκιο. Να κλείσουμε... Έχουμε στερεότυπο πάντως, ναι, και νομίζω ότι είναι λάθος το στερεότυπο, mm-hmm, ή αν θέλετε... Και όταν δεν μπορείς να κάνεις, όταν δεν θέλεις να μιλήσεις, κάνε τουλάχιστον αυτό που εσύ νομίζεις σωστό. Διότι και εκεί έχουμε λάθος, μάλλον εκπαιδευόμαστε και γαλουχούμεθα έτσι, με την αρχαιότητα, με την ιεραρχία. Και αυτό θα ήταν σωστό υπό την προϋπόθεση ότι μέσα στην ιεραρχία, εμείς οι ίδιοι δηλαδή, λέω σαν ναυτικό, δεν θα επιλέγαμε τοξικούς διοικητές. Η πράξη έχει αποδείξει ότι παρότι θεωρούμε ότι επιλέγουμε το καλύτερο, δεν λέω τώρα για τα κοινωνικά αιτήματα, που είναι μεγάλο λάθος, ναι, ότι επιλέγουμε το καλύτερο, έχει αποδείξει ότι και εμείς κάνουμε, πώς το λένε, κάνουμε λάθος. Οι άλλες χώρες από το 2000 και μετά αυτό το έχουν επιλύσει. Βλέπετε τις αποστρατείες που ανήκουν στο αμερικανικό ναυτικό, στο ολλανδικό και στο γερμανικό. Και ο Γερμανός μίλησε κάποια στιγμή για τον Πούτιν και αποστρατεύτηκε ο αρχηγός του ναυτικού, έτσι. Θα ήθελα να κλείσουμε, για το βλέπουμε και το Λίμνος νομίζω, είναι έτσι. Ναι. Το αγαπημένο σας. Χρωστάμε ένα βίντεο. Εκεί είναι καλό να πάρετε ένα βίντεο. Έχουμε υποσχεθεί ένα βίντεο, ναι. Ναι, είναι στο για το πλοίο, πλήρωμα παραλαβής. Πλήρωμα, ναι, είναι το πλοίο που ανδρώθηκε. Δεν είναι μόνο το πλήρωμα, είναι το πλήρωμα που ανδρώθηκε. Ήταν η τεχνολογία εχμής, ναι, το 80, ο φόβος και ο τρόμος στο Αιγαίο μαζί με το Έλλη. Και ήταν και τα πλοία αυτά τα οποία πήγανε σε κάθε δύσκολη αποστολή. Είτε αυτό λέγεται πόλεμος του Ιράκ στην Ερυθρέα, ώσπου να βγουν οι ΜΕΚΟ, ναι, βέβαια. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είτε λέγεται Λίβανος. Κάποιοι θεωρούν ακόμα και σήμερα καλύτερο σκάρι της ΕΣ. Σαν ναυτικό σκάρι, ναι, ναι, ναι. Η Γερμανία είναι land oriented. Δεν θέλω να κουβεντιάσουμε, γιατί τώρα που γράφουμε αυτή την εκπομπή γίνεται κυσαία, θα συζητήσουν τις κορβέτες, το θέμα του εξχρονισμού του στόλου έχει γίνει λίγο serial, αλλά δεν θέλω να μπλέξουμε με αυτή την κουβέντα. Θέλω να κλείσουμε με ένα άλλο ερώτημα που νομίζω ότι θα πρέπει να μας ανησυχεί. Δεν είναι μόνο το προσωπικό που παρετείται, και όχι μόνο από το πολεμικό ναυτικό, από όλες τις ενόπλες δυνάμεις, αλλά στο ναυτικό έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Είναι ότι τα νέα παιδιά, χρόνο με το χρόνο, βλέπουμε ότι δεν βάζουν στις προτιμήσεις τους να πάνε να γίνει εξωματικός του ναυτικού, όπως ήταν παλιά, όπως το είχατε όνειρο εσείς και οι συμμαθητές σας. Βλέπουμε ότι αυτό το ποσοστό των νέων παιδιών που βάζουν σε επιλογές στις στρατιωτικές σχολές μειώνεται. Σας ανησυχεί αυτό? Ναι, αυτό είναι το που δύο πράγματα με ανησυχούν. Ναι. Ό,τι αφορά τις στρατιωτικές σχολές, και να μιλήσω για το ναυτικό, είναι αυτό που αναφέρεται. Και το δεύτερο είναι και το προσωπικό το υπάρχον, ότι δεν... Όχι, λέω και σαν Έλληνας, ναι, αυτό που δεν γεννάμε, το δημογραφικό. Το δημογραφικό. Αυτά το τα δημογραφικό. Δύο με ανησυχούν. Ναι. Νομίζω, και δεν είναι γνωστό, νομίζω ότι το θέμα του προσωπικού, και αυτό δεν πρέπει να ισχύει μόνο για το ναυτικό, αλλά μπορώ να μιλήσω για το ναυτικό γιατί το ξέρω πολύ καλά, mm-hmm, θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα σε προτεραιότητα, το πώς θα πρέπει να οργανωθεί το προσωπικό, είτε αυτό λέγεται βαθμολογική είτε οικονομική εξέλιξη, είναι το νούμερο ένα σε προτεραιότητα. Και επειδή δεν το πίστευα, τώρα όμως που έχω φύγει, με προσεγγίζει και μιλάει ο κόσμος πολύ πιο ανοιχτά μαζί μου,
ότι δεν πίστευα ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφοροποίηση των βαθμών. Ναι. Στον τρόπο σκέψεως. Δηλαδή, αντί να αμβλύνουμε τις γωνίες, νομίζω ότι αυτές οξύνονται. Θεωρώ για την πολιτική ηγεσία, γιατί αυτό λύνεται από την πολιτική ηγεσία και όχι τόσο πολύ από την στρατιωτική. Θα πρέπει να κάνει ανοιχτή διαβούλευση. Ανοιχτή διαβούλευση με ό,τι καλύτερο υπάρχει στο προσωπικό της, είτε εν ενεργεία είτε απόστρατη. Με την διαλεκτική, ενώντας είτε πιστεύει ο ένας αυτό, είτε πιστεύει ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Και μετά από μία μακροχρόνια πιστεύω διαβούλευση, δεν μπορεί να επιληθεί το θέμα σε 6 μήνες ή σε 1 χρόνο. Θέλει πολύ, πάρα πολύ, όχι μόνο μελέτη, πειθό, επιχειρήματα κλπ. Να βγάλει το πώς πρέπει μελλοντικά να προωθηθούν οι ένοπλες δυνάμεις καθαρά σε θέματα προσωπικού. Παίρνουμε την καλύτερη τεχνολογία, δηλαδή τα δισεκατομμύρια τα οποία έχουμε πληρώσει, και έχουμε, ακόμη δεν έχουμε επιλύσει βασικές δομές οργανώσεως με κέντρο τον άνθρωπο. Νομίζω εκεί θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα, όπως το λέω όχι από την εμπειρία μου παλιά και το λέω όντως για να ακουστεί περισσότερο στην πολιτική ηγεσία, ότι αυτές με τις νέες μονάδες που έχουμε, με τη ζωή των στρατιωτικών, δεν λέω τα προβλήματα, γιατί πολλοί το μεταφράζουν ως πρόβλημα, εγώ δεν το βλέπω πρόβλημα, το βλέπω ότι είναι η στρατιωτική ζωή είναι έτσι να λείπεις 6 ή 7 μήνες από το σπίτι, παράδειγμα, διότι αυτό επιτάσσει το καθήκον, ιδιαίτερα τώρα, εγώ δεν το έχω ζήσει αυτό, εγώ το έχω ζήσει 3 χρόνια. Ο σημερινός νέος, αυτό τα 3 το ζει κάθε χρόνο. Και σας λέω, το 3 χρόνια που το έζησα να λείπω 9 μήνες από το σπίτι, μέσα σε 1 χρόνο, συνεχόμενα, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να το διαχειριστεί. Οικογενειακά εννοώ, δεν λέω όταν είσαι ελεύθερος, ακόμη και ελεύθερος και τι σου αφήνει. Άρα με τις νέες μονάδες που θα πάρουμε, και εννοώ τις Μπελάρα, ή τις νέες που θα έχουν όλα τα τεχνολογικά, την τεχνολογική αιχμή, είναι να δούνε όπως κάνουν άλλα ναυτικά, όπως είναι οι Άγγλοι, όπως είναι οι Γερμανοί, όπως είναι οι Ολλανδοί, που κλειδώνουν τα πλοία. Και όταν λέω κλειδώνουν τα πλοία, δεν λέω ότι τα κλειδώνουν, ενώ ότι όταν το πλοίο, ναι μεν σε ενέργεια, δεν χρειάζεται να είναι 30 ή 35 άτομα μέσα. Δεν απαιτείται. Οργανώνουν έναν σοβαρό ναύσταθμο, όχι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που έχουμε εμείς, έναν δηλαδή στα 15 δις το να δώσει 50 εκατομμύρια για να φτιάξεις τον βασικό σου ναύσταθμο, δεν είναι πολλά χρήματα. Οργανώνουν ένα μοντέρνο ναύσταθμο αντίστοιχα με τα πλοία, ένα μοντέρνο άγημα ασφαλείας 50-60 ατόμων κοινό από όλα τα πλοία, με αποτέλεσμα να ανακουφιστεί ο κόσμος. Αντί να κάνουν 2-1 βάρδια που κάνουν σήμερα, ή 1-1 βάρδια, ή 0 και 15 πλεύσιμες βάρδια, εναλλαγόμενες, μπορεί ο κόσμος να ξεκουραστεί, όσο μπορεί να ξεκουραστεί, θεωρητικά. Και αυτό είναι η μεγάλη ευκαιρία τώρα με τις καινούργιες μονάδες που θα πάρουμε. Ναι, η μεγάλη ευκαιρία. Προς το παρόν, όπως βλέπετε, πάντως ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε συμπαγασιτικό, όπως είπατε, μην είναι αυτά. Εκεί θα ήθελα να δω τι θα πει, ασχέτως το τι λέω εγώ, επειδή έχω μια άποψη επάνω σε αυτό, και για να είμαι ειλικρινής, και ο κύριος Αγιεθά έχει τη δική του άποψη, γιατί το προωθεί αυτό το θέμα. Εγώ θα έκανα παράκληση να ξανασκεφτούν με το νέο πλέον, με τη νέα ηγεσία, μετά τις μεταθέσεις, να ξανασκεφτούν αυτό το θέμα. Και ό,τι αποφασίσει το ναυτικό, δεν μπορώ να πω ότι έχω φύγει και 10 χρόνια. Ό,τι αποφασίσει δηλαδή η στρατιωτική μας ηγεσία. Επάνω σε αυτό και το καλύτερο της χώρας. Θα το έχετε αντιμετωπίσει κι εσείς ότι το θέμα ψηφαλάκια είναι πάντα πάρα πολύ ισχυρό στην Ελλάδα, και σας θυμίσω ότι όταν ήταν υπουργός ο κ. Αποστολάκης, αν θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει τη διαδικασία για να έρθουν πεζοναύτες στον ναύσταθμο, αλλά κατέβηκαν σύσσωμοι όλοι οι βουλευτές Μαγνησίας, όλων των κομμάτων, και έθεσαν βέτο ότι πώς θα φύγουν οι πεζοναύτες. Ναι, και τι σημαίνει ότι οι βουλευτές της Μαγνησίας υποστηρίζουν το. Κανονικά δεν θα πρέπει να σημαίνει τίποτα. Το συμφέρον της χώρας. Ποιο είναι το συμφέρον της χώρας. Και να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, εάν κάτι πάει στραβά στο όλο τέτοιο.
ποιος θα έχει την ευθύνη διότι δεν υποστήριξε τα συμφέροντα της χώρας. Ο αρχηγός ή ο βουλευτής, ο οποίος είναι σήμερα και αύριο δεν είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αρχηγέ. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να εκπαιδεύουμε τα στελέχη μας. Το κάνανε περισσότερο οι παλιοί, ιδιαίτερα αυτοί του πολέμου, γιατί ζήσαν και άλλες εμπειρίες από εμάς, και φιλοσοφικά. Δηλαδή ναι. Αυτό το θέμα, ναι μεν, αλλά υπάρχει και το αλλά. Σωστά. Και το ναυτικό το είχε παλιά. Όσο περνάει ο καιρός, αυτό αμβλύνεται. Κύριε Αρχηγέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και όπως πάντα τα λέτε έξω από τα δόντια. Με ευπρέπεια, αλλά έξω από τα δόντια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Ευχαριστώ.